νοσοκομείο Λιτά, όπως πάντα συμπεριφέρεται ο ασθενής, σας κάνει μια ανακοίνωση για τον απεργό πείνας Νίκο Ρωμανό. Ανακοινώνουμε ότι ο νοσηλευόμενος απεργός πείνας Νίκος Ρωμανός στις 2 μετά μεσημβρία σήμερα άρχισε να σητίζεται μετά την ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Θα παραμείνει νοσηλευόμενος για μερικές ημέρες, διότι η διαδικασία επανασύντησής του απαιτεί αυξημένη ιατρική φροντίδα, διότι διαφορετικά εγκυμονούνται σοβαρή κίνδυνα. Ως διοικητής του νοσοκομείου και ως διοίκηση με τον κύριο Αναπληρωτή, θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, τον κύριο Τσούτσο, την συντονίστρια διευθύντρια του ΓΑΜΑ Παθολογικού Τμήματος, την κυρία Παγώνη, η οποία έχει και όλη την ευθύνη του χειρισμού του θέματος, τον συντονιστή διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος, τον κύριο Πυργάκη, τη διευθύντρια του Ψυχιατρικού Τμήματος, την κυρία Διαλυνά, την διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κυρία Νταβόνη, με τις ομάδες τους για τον άψογο χειρισμό στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Από σήμερα το μεσημέρι στις 2 η ώρα, ο κ. Ρωμανός συντίζεται ήδη, όπως σας είπα και πριν, και η εξέλιξή του, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι ομαλότατη, όπως πιστεύουν και οι γιατροί, οι οποίοι έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους στο διάστημα των ημερών από τις 24 Νοεμβρίου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μας. Με πραγματική αυτοθυσία και αυταπάτηση, έχοντας μερικές φορές εγκαταλείψει άλλους ασθενείς, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υψημένες απαιτήσεις που υπήρχαν στην αντιμετώπιση αυτού του πρωτοφανούς για το νοσοκομείο μας και πιστεύω για όλη τη χώρα, απεργού πείνας. Το θέμα είναι ότι δόθηκε ένα αίσιο τέλος. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.